Και πάλι, γεια σας, είμαστε στο μικρό πειραματικό στούντιο της Αυγής, στο χώρο του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση με δύο πανεπιστημιακούς που είναι και σύνεδροι και κοινωνικοί επιστήμονες, τον Κύρκο Δοξιάδη και τον Μιχάλη Σπουδαλάκη, και συνεχίζουμε. Ας πάμε τώρα στα θέματα τα πιο εφαρμοσμένης πολιτικής, θα λέει κανένας. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να είναι ραγοκαλιά ενός πόλου αντιμνημονιακού, δημοκρατικού, ενός πόλου που επαγγέλλεται την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα μέτωπο, το οποίο το χαρακτήριζε χθες ο Τσίπρας ως μαύρο μέτωπο, που είναι το μέτωπο του Σαμαρά με τον Βενιζέλο και ό,τι άλλο ακροδεξιό ο ίδιος επιδιώκει να κολλήσει πάνω σε αυτό. Διατυπώνει την άποψη όμως ότι, όπως ορμητικά στο προσκήνιο ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας κοινωνικές αξιώσεις, εξίσου ορμητικά έχει βγει και η Χρυσή Αυγή, με έναν αντισυστημικό λόγο. Και ορισμένοι διερωτώνται μήπως η Χρυσή Αυγή είναι ένας τρίτος πόλος στο πολιτικό παιχνίδι. Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, υπάρχει το στοιχείο της κεντρικής πόλωσης της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, που είναι όντως, ας το πούμε, από τη μια, να το θέσω σχηματικά, από τη μια μνημόνια, μνημονιακές δυνάμεις, και από την άλλη αντιμνημονιακές δυνάμεις. Η ιδιαιτερότητα της Χρυσής Αυγής είναι ότι, όπως είπες πρώτα απ' όλα πολύ σωστά, ταυτόχρονα με το ΣΥΡΙΖΑ γνώρισε αυτή την άνοδο, την ξαφνική. Σε τεράστιο βαθμό και αυτό αποτέλεσμα της κρίσης και των μνημονίων, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, εμφανίζεται και ως αντισυστημική, ως αντιμνημονιακή δύναμη η Χρυσή Αυγή. Προφανώς δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την αριστερά. Και εκεί ακριβώς είναι το θέμα. Δηλαδή αυτά τα δύο στοιχεία, το γεγονός ότι είναι το άκρο αντίθετο της αριστεράς, για όλους τους λόγους που ήδη είπαμε, έτσι, διαφωτισμός τα λοιπά, το άκρο αντίθετο του διαφωτισμού. Η Χρυσή Αυγή εκπροσωπεί το άκρο αντίθετο του διαφωτισμού. Το σκοτάδι. Το σκοτάδι, ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, οπότε από τη μία έχουμε αυτό το στοιχείο και από την άλλη εμφανίζεται ως αντισυστημική και ως αντιμνημονιακή. Ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων νομίζω ότι αρκούν για να μας κάνουν να σκεφτούμε ότι ναι, όντως είναι ένας τρίτος πόλος η Χρυσή Αυγή. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι η αριστερά, το είχα γράψει και σε ένα κείμενό μου στην Αυγή αυτό πριν από μερικούς μήνες, η αριστερά πρέπει να έχει ένα διμέτωπο αγώνα. Δηλαδή, σαφώς ένα μέτωπο αντιμνημονιακό. Ταυτόχρονα όμως να λέει ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία σχέση με αυτό το ζήτημα, είναι ναζισμός. Και επειδή είμαστε εναντίον του ρασισμού, δεν πάει να το παίζει αντιμνημονιακή και αντισυστημική. Πρέπει να είμαστε φανατικά εναντίον δηλαδή, και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μαζί με το μνημόνιο υπάρχει θέμα της δημοκρατίας. Ακριβώς. Και σε αυτήν λοιπόν την διάκριση δεν υπάρχει η Χρυσή Αυγή. Ακριβώς. Όμως, η έννοια του πολιτικού πόλου συναρτάται και με την δυνατότητα να εδραιωθεί μια αξίωση διακυβέρνησης. Πιστεύετε ότι αναφέρεσαι σε κάποια σπόντα που πέταξαν κάποια από τη Νέα Δημοκρατία ότι πιθανό να κάνουν να συνεχίσουν. Το είπε αυτό. Έτσι, ναι, αυτό. Αλλά και σε ανατροπές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στη Χρυσή Αυγή. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα όντως. Έχοντας πει ότι όντως πρόκειται για τρεις πόλους, δηλαδή από τη μια ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη μνημονιακές δυνάμεις και ένας τρίτος πόλος που Χρυσή Αυγή, έχοντας πει αυτό το πράγμα. Παρατηρούμε ταυτόχρονα, ιδίως στους τελευταίους μήνες, μια τόσο, ας το πούμε, έντονη τάση της κυβέρνησης των μνημονίων προς μια αυταρχική και ακροδεξιά κατεύθυνση, που πλέον όσον αφορά την ουσία βλέπουμε την απόσταση μεταξύ των δύο αντίπαλων πόλων, έτσι, Χρυσής Αυγής από τη μια και κυβέρνηση από την άλλη, βλέπουμε σιγά σιγά να μειώνεται αυτή η απόσταση με διάφορους τρόπους. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι ναι μεν είναι δύο ξεχωριστοί πόλοι, αλλά που πιθανόν μέσω κάποιων συγκυριών και κάποιων τάσεων να αρχίσουμε σε ένα επίπεδο τουλάχιστον να τις αντιμετωπίσουμε και ως ένα ενιαίο πόλο. Αυτό δεν το ξέρω. Είναι λιγάκι νωρίς ακόμα για να το πούμε αυτό το πράγμα. Αλλά σίγουρα η απόσταση μειώνεται. Ναι. Λειτουργεί ως ένας πυλώνας παρακρατικός.
που εξυπηρετεί το μνημόνιο. Έχεις δίκιο, επαρέλειψα να το πω αυτό, ότι είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο τμήμα της αστυνομίας καταρχάς είναι οπαδοί της Χρυσής Αυγής, δυστυχώς, έτσι. Οπότε και εκεί παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον, οι αστυνομικοί που καταστέλουν τις διαδηλώσεις εναντίον του μνημονίου, πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι και χρυσαυγίτες. Δεν πάνε να το παίζουν αντιμνημονιακοί. Καταστέλουν. Ακόμα και αυτοί που απολύονται από τη δημοτική αστυνομία, πολλοί από αυτού, γιατί πήγε ο Παναγιώτατος και σε έβαλε λόγο προχθές, είναι χρυσαυγίτες. Ναι. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια. Έχω την εντύπωση ότι, να συνεχίσω τη σκέψη του Κύρκου στο τελευταίο, αυτό το οποίο συμβαίνει, η Χρυσή Αυγή δημιουργήθηκε, είναι αποτέλεσμα της ατιμωρησίας, της, σε ένα βαθμό αδιαφορίας των κρατικών, των διαχειριστών της κρατικής εξουσίας και των κρατικών πολιτικών τα τελευταία χρόνια, και κυρίως της ακρότητας του κέντρου. Κατά τη διάρκεια του μνημονίου. Ότι υιοθέτησε την ατζέντα της ακροδεξιάς το κέντρο. Υιοθέτησε γιατί ήθελε να περιορίσει την ανάπτυξη της αριστεράς. Η θεωρία των δύο άκρων νομιμοποίησε αυτό το πράγμα. Θυμόμαστε την ιστορία με τους οροθετικούς, τους μετανάστες, ανακατάληψη των πόλεων κτλ. Κάθε κρίση δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της αναδιοργάνωσης των πολιτικών δυνάμεων. Έχουμε από ευθυγραμμίσεις, νέες ευθυγραμμίσεις, κοινωνίας, πολιτικής κτλ. Αυτή η κρίση που περνάμε δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα πάει προς ριζοσπαστικές αριστερές προοδευτικές λύσεις. Δεν είναι αναγκαστικά αυτό. Νομοτέλειες δεν υπάρχουν. Δυνατότητες. Σε αυτή τη δυνατότητα, αυτή τη χαραμάδα και την ευκαιρία που της έδωσε η νέα, ας πούμε, αν θέλετε, καθεστωτικές δυνάμεις, να το πω έτσι, εκεί απάνω έκτισε η Χρυσή Αυγή και από το 0,34 έφτασε στο 7% παρακάτι ή και δημοσκοπικά στο 11% μόλις χθες. Τώρα εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, μη έχοντας άλλες δεξαμενές και υλοποιώντας μια στρατηγική που λέει ότι δεν μπορεί να επιβιώσουν οι πολιτικές της υποθετικής λιτότητας μέσα με τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μεταπολίτευσης, θέλουν αυτά να τα αποδομήσουν. Άρα βρίσκονται σε μια στρατηγική αποδόμησης, αναδόμησης του μεταπολιτευτικού σκηνικού. Χτίζουν λοιπόν απάνω στις όποιες παθογένειες οι οποίες υπάρχουν, μην τις συζητήσουμε, δεν είναι τη στιγμή, και θέλουν να ακυρώσουν κοινωνικές, δημοκρατικές και φιλελεύθερες κατακτήσεις μεταπολίτευσης. Οι λόγοι και οι παρεμβάσεις του Βορύδη, που προέρχεται από αυτό το χώρο, του Γεωργιάδη κτλ., είναι χαρακτηριστικές. Αυτό λοιπόν που φοβάμαι εγώ είναι, γι' αυτό συνεχίζω τη σκέψη του Κυρκού, είναι ότι αν ήταν κάποτε 2,5 πόλη ή 3 πόλη πριν από 2 χρόνια ή κάπως έτσι, η δυναμική των πραγμάτων, και διακινδυνεύω μια υπόθεση εργασίας, είναι να έχουμε ένα πόλο δημοκρατίας, διαφύλαξης των αρχών του διαφωτισμού και ελπίζω στην πιο ριζοσπαστική τους εκδοχή, κοινωνικά και πολιτικά, που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και από την άλλη μεριά κάτι που δεν ξέρω πώς θα το πούμε, αλλά να δούμε την κοινωνική και ιδεολογική δυναμική και πολιτιστική δυναμική, κάτι που θα είναι Νέα Ελλάδα, ας πούμε, η οποία θα είναι μια νέα μεταπολίτευση, όχι η δικιά μας μεταπολίτευση, έτσι, ο εμπλουτισμός των κατακτήσεων και η ακύρωση της παθογένειας. Η ανέρεση. Αλλά θα είναι, η ανέρεση, ακριβώς, αλλά θα είναι ένας πόλος που θα λέγεται Νέα Ελλάδα και που θα περιλαμβάνει και τους δύο αυτούς πόλους της πάλε ποτέ δεξιάς και ακροδεξιάς. Η αντίφαση σε αυτή τη δυναμική είναι τι γίνεται με τους φιλελεύθερους, όχι νέους φιλελεύθερους, τους φιλελεύθερους αυτής της παράδοσης. Τους Καραμαλικούς, να το πω πιο συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει χώρος για αυτούς αλλά εκεί. Το ΠΑΣΟΚ όμως. Το ΠΑΣΟΚ είναι δύο.